Κυρίες και κύριοι, ξέρετε πόσο πολύ αγαπάω την ασιατική κουζίνα, παρέα με την ιταλική, τη γαλλική, την αμερικάνικη. Γενικά, ό,τι είναι ωραίο είναι ωραίο. Σήμερα θα κάνουμε ένα φοβερό πιάτο, σας το υπόσχομαι, επανερχόμαστε. Είναι το πρώτο πιάτο τόσο έτσι μπαχαρένιο και καταπληκτικό μετά το Tikka Masala Chicken. Τίκα μασάλα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε noodles με κοτόπουλο και κάρι. Να... Αυτό είναι το φαγάκι. Λοιπόν, όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε ότι αγαπάω πάρα πολύ την... Το είπα στην αρχή, την πειράζει. Ειδικά την ταϊλανδέζικη κουζίνα, κλαίω, πεθαίνω, λιώνω. Σοφάω, καταστρέφομαι, πεθαίνω. Δηλαδή, τον καγκά και παντά και αυτά τα τρώω. Έτσι, σαν τον Πόλτο, πώς τρώω Πόλτο τα χάμπουργκερς. Καμπαμάρου. Και πνίγομαι κιόλα. Αυτό είναι ένα πιάτο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα free. Είναι μια ελεύθερη μετάφραση τη λάξα. Η λάξα είναι μια σούπα που τρώνε οι Μαλαισιανοί, αλλά είναι μεταξύ Ταϊλάνδη και Ινδία. Οπότε τι γίνεται, έχει το γάλα καρύδα και τον κόλιαδρο και την αρθικότητα τη Ταϊλάνδη, αλλά έχει και μπαχαρικά λίγο πιο ινδικά. Οπότε νομίζετε από λόγο θα έχετε μέσα σε ένα μπολ σούπα, νούντλι από κάτω. Αυτό πράγμα που κάνουν δηλαδή, ξέρετε που έχει σούπα και νούντλι και τόσο. Όλα μαζί και κοτοπουλάκι. Ηρέμησε. Θα χρειαστούμε ένα ουρένιο τόξο από μπαχαρικά. Δηλαδή, ένα κόκκινο πιπέρι. Εγώ βάζω, ξέρετε, πουλ πιπέρι, το ξαναλέω ξανά και ξανά και ξανά, το ξαναλέω ξανά, δεν υπάρχει, αλλά το λέω συνέχεια. Το αγαπάω, έχει γεύση, δεν καίει τρελά. Έχω βάλει αρκετό. Έχω βάλει ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο. 1,5 κουταλάκι του γλυκού με 2 κουταλάκια του γλυκού κουρκουμά. Κουρκουμά είναι ένα κίτρινο μπαχαρικό, το οποίο δεν έχει τόσο πολύ γεύση, έχει μια ελαφριά γευσούλα, αλλά δίνει ένα πολύ ωραίο κίτρινο χρώμα στο φαγητό μας. Μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, μισό κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα. Ένα κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού κρεμμύδι σκόνη και 2 κουταλάκια του γλυκού κάρι. Όποιο κάρι σας αρέσει, το αγαπημένο σου κάρι. Θα χρειαστώ λίγο ελαιόλαδο για να σουτάρω τα υλικά μου. Μία κουταλιά της σούπας κομμένο ginger. Προσέξτε, κουταλιά της σούπας, αυτό το κόψετε, υπολογίστε. Μία γεμάτη κουταλιά της σούπας. Περίπου 4 σχεδίδια σκόρδο, είναι ένα δυνατό πιάτο αυτό. Έχει punch και δύναμη. Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Θα μου πείτε γιατί ρε φίλε βάζεις και ξηρό κρεμμύδι σκόρδο και χλωρό. Γιατί έχουν άλλη γεύση. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Θέλουμε να τους πέσουμε παντού, να τους κυκλώσουμε και να τους καταστρέψουμε. Με την καλή έννοια. Εγώ έχω βάλει. Έχω βάλει noodles αυγού. Τα βρήκα. Θέλουν 5 λεπτά βράσιμο. Αυτό που λέω σημειώστε το είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι noodles πάρετε, θα τα βάλετε πριν να τελειώσει το φαγητό την ώρα. Δηλαδή, αν αυτό θέλει 5 λεπτά. Αν θέλει ένα λεπτό. Θα παίξουμε εδώ πέρα τα ταϊλανδέζικα, σκέφτηκα. Θα κάνουμε δοκιμή μόλις φτάνουμε στο τέλος και αν θέλουμε αλμύρα θα βάλουμε φύσος. Αν θέλουμε γλύκα, θα θέλουμε και τα τρία σίγουρα δηλαδή, το θέμα είναι να τα ισορροπήσουμε. Θα βάλουμε μαύρη ζάχαρη και για την οξύτητα θα βάλουμε lime. Εννοείται πως όλα αυτά μπορεί να βάλετε κανονική ζάχαρη, μπορεί να βάλετε palm sugar που βάζουν οι Ταϊλανδοί που είναι άλλο πράγμα, άμα είστε τόσο παιχταράδες. Ή ξέρω, μπορεί να βάλετε και λεμόνι αν θέλετε, ξύδι καλύτερα να μην βάλετε, δεν ξέρω αν θα πηγαίνει, μπορεί και να πηγαίνει. Αλλά γενικά προτιμώ το lime όμως χολέμονο, είναι πολύ εξωτικό, είναι καταπληκτικό. Έχω περίπου 300 με 400 γραμμάρια κάπου εκεί ανάμεσα από φιλέτο στήθος κοτόπουλο κομμένο σε μικρές μεριδούλες όσο μας αρέσει. Και έχουμε και περίπου 750 γραμμάρια ζωμό κότας, περίπου 300 γραμμάρια γάλα καρύδας και για το φινάλε φρέσκο κόλιανδρο. Αν δεν θέλετε μπορείτε να βάλετε μαϊντανό, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και τίποτα. Μπορείτε να βάλετε κρεμμυδάκι φρέσκο. Εγώ βάζω κόλιανδρο γιατί μου αρέσει, με πηγαίνει εκεί, πηγαίνει πάρα πολύ στις κουζίνες. Τον αγαπώ τον κόλιανδρο. Αν δεν γουστάρετε, πετάξτε τον. Και φιστίκια ψημένα ανάλατα, επίσης εξαιρετικά. Λοιπόν, ναι, να πω για το Φώτη, ο οποίος είναι vegan. Και δεν δουλεύει πολλά από αυτά τα πράγματα, ότι αυτή είναι μια σούπα που μπορείτε να πάρετε όλο το πνεύμα της αν κάνετε μερικές μικροαλλαγές. Δηλαδή, μπορείτε αντί για egg noodles να βάλετε noodles ρυζιού. Πιο εύκολο είναι να βρεις noodles ρυζιού από egg noodles. Μπορείς αντί για φύσος να βάλεις soy sauce για το αλάτι, γιατί γενικά θα πάρουμε το αλάτι από εδώ. Αυτές είναι και δύο πολύ λεμερές sauce. Και μπορείς αντί για ζωμό κότας να βάλεις ζωμό λαχανικών. Και αντί για κοτόπουλο να βάλεις κάποια μανιτάρια, ξέρω εγώ, ή σόγια, ή αυτά που τον είναι. Τόφου. Τόφου! Οι vegans τώρα μην το κουράζουμε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Έχετε προσαρμοστεί, όλα γίνονται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε υπερβολικά απλά. Έχουμε βάλει μια κατσαρόλα,
ή ένα τηγάνι, αν έχετε βαθύ τηγάνι. Εγώ θα πρότεινα, αν έχετε τηγάνι βαθύ, μια χαρά. Όχι τηγάνι, μια κατσαρόλα. Γιατί πρέπει να έχει βάθος να κάνουμε μια σουπίτσα. Οπότε δεν μπορεί να είναι παραπορύχο. Okay. Ξεκινάμε, ρίχνουμε. Έχω εδώ σπορέλαιο περίπου. Τρεις κουταλιές σούπας, τέσσερις, κάπου εκεί. Το ρίχνουμε μέσα. Και αφού το ρίξουμε μέσα, ρίχνουμε μέσα. Το τζίντζερ, το σκόρδο, το κρεμμύδι. Παίρνουμε και μια κουτάλα. Αυτό μου ρίξει σαν μασχάλι εδώ μεταξύ με το πράγμα. Γκλέρι, λοιπόν, δεν θέλουμε ούτε να δώσουμε χρώμα τίποτα. Του δίνουμε ένα λεπτό, απλά να πάρουν μπρος. Έτσι, αυτές οι κουζίνες έχουν γενικά πάρα πολύ δυνατές φωτιές. Και δουλεύουν πολύ πρόχειρο, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το σοτάρο για 15 λεπτά. Καμία σχέση. Σε walk δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, μπορεί να το κάνει σε walk, βέβαια. Σε walk θα είναι το ιδανικό σε walk αν έχετε. Απλά δεν το είπα επειδή εγώ ας πούμε walk δεν έχω. Όποιος έχει walk. Κάνει walk και τα χώνελα μέσα. Αφού αισθανθώ ότι έχει λίγο δακρύσει το κρεμμύδι, παίρνω όλα τα μπαχαρικά μου, να σου ξαναπώ μια φορά, γίνεται σε ένα pot. Δηλαδή, μέσα εδώ θα ξεκινήσουμε και θα τελειώσουμε όλη τη συνταγή. Αυτό είναι τέλειο. Δεν χαλάτε τίποτα, μόνο όπου φάτε. Εδώ μέσα όλα. Εντάξει. Παίρνουμε τα μπαχαρικά, τα οποία είναι πολύ κρίμα που τα χαλάσω, γιατί είναι όμορφα. Αλλά θα χαλάσω. Και κρακ, τα ρίχνουμε μέσα. Ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό ταξίδι μυρωδιάς. Βλέπω ότι είναι λίγο στεγνό. Οκ, okay, χώνω λίγο παραπάνω ηλιέλαιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στάδιο στη μαγειρική. Το να τσιγαρίσεις τα μπαχαρικά σου. Όλη η ειδική κουζίνα έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Όταν τσιγαρίζονται, προχωράει πάρα πολύ η γεύση τους. Και επίσης να σας πω ότι το λίπος, δηλαδή το ηλιέλαιο σε αυτή την περίπτωση, λειτουργεί σαν αγωγός και μεταφέρει τη μυρωδιά μέσα σε όλα τα υπόλοιπα υλικά πολύ καλύτερα των μπαχαρικών. Μυρίζει κάτι καπουρτιστό, ντελικάτο και υπέροχο. Λοιπόν, παίρνουμε το ζωμό κοτόπουλο. Τώρα 500 με 750, τα αφήνω πάνω. Εγώ θα το βάλω όλο, γιατί μ' αρέσει να είναι υδαρές. Ακούστε εδώ πέρα τι γίνεται. 3 λεπτά φρασμός. Μόνο στο ζωμός. Βάζω το κοτόπουλο, δεν σωτάρω, δεν κάνω τίποτα. Το κοτόπουλο θα είναι η φάση, ταλαιανατέζικο. Το πατάμε μέσα γκλουπ. Απλά το στήθος, επειδή είναι μέσα κομμάτια, σε 10 λεπτά έχει γίνει, δεν θέλει παραπάνω, να ξέρετε. Και όπως είμαστε, το σκεφτόμαστε, πετάμε μέσα κράκ το κοτόπουλο. Εντάξει. Αυτό είναι. Οπότε, πάμε άλλη μια. Να το πω άλλη μια πιο σωστά επειδή τους έχω μπερδέψει. 12 λεπτά θέλουμε βρασμό με το ζωμό, συν 2 λεπτά. Κοτόπουλο, η Ταϊλανδία, ας πούμε, στη Tom Kangkar, που είναι μια πάρα πολύ κλασική σούπα τους γαμάτι με γάλα καρύδας και lemongrass και καφίρ lime leaves, είναι top. Δεν το τσιγάρω, ήταν μέσα μπλουμ έτσι, γιατί είναι, πώς το πω ρε παιδί μου, είναι πολύ μαλακό, δεν είναι η δυτική νοοτροπία που είναι τσιγαρισμένο και βαρύ, είναι αεράτο και συνεφένιο, ήρεμα. Λοιπόν, επειδή παίζει να σε έχω πήξει, το καταλαβαίνω, θα σε εξηγήσω τι συμβαίνει με τα υλικά. Τρέχει πρώτος ο ζωμός της κότας. Θέλουμε περίπου 12 λεπτά στο ζωμό. Καλώς. Θέλει ζωμός 12 λεπτά ψήσιμο. Θέλει το γάλα καρύδας άλλα 2 λεπτά ψήσιμο. Θέλουν τα νούντλες άλλα 5 λεπτά ψήσιμο και θέλει και το κοτόπουλο άλλα 10 με 12 λεπτά ψήσιμο. Οπότε, ξεκινάει ο ζωμός. Προσθέτουμε μετά από 2 λεπτά το κοτόπουλο. Μετά από 10 λεπτά, ψέματα, μετά από 5 λεπτά, μετά από 7 λεπτά βάζουμε τα noodles και μετά από 2 λεπτά βάζουμε το γάλα καρύδας.
αφού το κάνουμε όλα αυτά, πάμε από πάνω, δοκιμάζουμε. Πλέον δεν αγχωνόμαστε, έχουν πάρει όλο το δρόμο τους, δεν μπορούμε να τα, τα κάνουμε, να τους κάνουμε κάποιο κακό. Και πλέον είμαστε από πάνω και τσεκάρουμε ζάχαρη, lime και φυσός. Το καταλάβαμε τώρα. Ελπίζω, Παναγία μου. Ελπίζω. Επειδή δείτε πώς τα λέω. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε τα νούντλες μας, τα οποία θέλουν περίπου ένα πεντάλεπτο. Και να πάτε στα 7 λεπτά δεν έγινε κάτι, ή στα 4, απλά στο περίπου. Τα πετάμε μέσα, αυτά θα μαλακώσουν όσο πάει η ώρα. Έτσι, κοιτάξτε να είναι κάτω από το νερό. Και θα επιστρέψουμε σε περίπου 5 λεπτά, 3-5 λεπτά για το γάλα καρύδας. Λοιπόν, θα το πω και άλλη μια φορά, γιατί είναι κουραστικός. Αν έχετε ρίζο νούντλες, διαβάστε. Αν θέλουν ένα λεπτό, βάλτε τα στο τέλος. Εγώ το έχω βάλει νωρίτερα επειδή θέλουν 5 λεπτά. Καλώς. Προσθέτω γάλα καρύδας, λοιπόν, φέρνω σε βρασμό και σε 2 λεπτά τσεκάρω το αλάτι, την οξύτητα και τη ζάχαρη. Που είναι η αγαπημένη μου φάση. Προς το παρόν θα είναι ανάλατο, χωρίς οξύτητα και άγλυκο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Θέλουμε να το δώσουμε σπιρτάδα, να απογειωθεί, να το φάτε και να πείτε τι έκανα σπίτι μου σε 10 λεπτά, δεν το πιστεύω. Καλώς. Πάμε. Καλώς. Έχεις πάει Ταϊλάνδη? Δεν έχω πάει Ταϊλάνδη, γάμο, το όχι. Έχω κενό εκεί στην Ασία. Έχω πάει πάρα πολύ στη Δύση, καθόλου στην Ανατολή, το ομολογώ. Και θέλω πολύ Ταϊλάνδη, θέλω πολύ Βιετνάμ, θέλω πολύ Ιαπωνία. Να είμαστε καλά, να ζούμε μέχρι τότε. Θα τα κάνουμε όλα, να είμαστε καλά. Θέλει μέρες αυτό το ταξίδι όμως, δεν είναι, είναι μακρινά αυτά τα μέρη. Έχει φτάσει η ώρα να ξεκινήσω να διορθώνω τη σούπα μου. Θα βάλω σίγουρα μία με 2 κουταλιές του γλυκού μεγάλη ζάχαρη. Θα βάλω σίγουρα το χυμό, εγώ δηλαδή σίγουρα από ένα lime. Δεν παίζει να πάρω λιγότερο γιατί θα το μαζούμε ξινά. Το lime θα σας πω και ένα tip, το οποίο το ξέρετε μάλλον, αλλά δεν έχει κουκούτσια. Οπότε το στήριξα από πάνω και δεν βάζει με το κουκούτσι μέσα. Ουλαλαλαλα. Και θα βάλω και σίγουρα, sorry, επειδή έχουμε πολύ φωτιά, μία με 2 κουταλιές σούπας φυσό, σίγουρα. Και βλέπουμε. Να ξέρετε, είναι οριακά έτοιμο αυτό, να ξέρετε. Καλησπέρα. Δοκιμάζω. 3, 2, 1. Είναι τέλειο. Και άλλη φυσός, γιατί αυτός είμαι. Και άλλο lime, γιατί αυτός είμαι. Γλυκά δεν θέλει άλλη, είναι μια χαρά, είναι τέλειο. Γιατί έχει και κρεμμύδι μέσα που του δίνει έξτρα γλυκά. Θα μπορούσα να τα στύψω βέβαια, απλά προτιμώ να ταλαιπωρώ τον εαυτό μου, γιατί αυτός είμαι. Για αυτό ήταν, τελείωσε. Ξέρω ότι σας φαίνεται απίστευτο. 3, 2, 1. Εντάξει, μα η νοστιμιά δεν υπάρχει. Αυτό είναι... Αν μας αρέσει το ανατολικά, τα ανατολικά, τα ασιατικά και τα ταϊλανδικά θα κλάψετε, θα κλάψετε. Ερχόμαστε εδώ, θέλουμε σίγουρα να πάρουμε noodles, σίγουρα να πάρουμε... Πες το. Κοτόπουλο. Οπωσδήποτε. Και, αν με ρωτάτε τώρα, αυτό που θα απογειώσει τη φάση, θα την πάει πραγματικά αλλού, είναι ο κόλιανδρος. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα touch που όλοι οι λάτρεις της ασιατικής κουζίνας πρέπει να το κάνουν οπωσδήποτε, γιατί το πάει σούπερ αλλού, χοντροκομμένος και μπόλικος. Εγώ θα βάλω σίγουρα και λίγα φυστικάκια, γιατί θα μου δώσουν και υφή και γεύση. Και επίσης, αν θα βάλω κάτι ακόμη, είναι λίγο έξτρα καυτερό πιπέρι για να πεθάνουμε. Εντάξει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, δοκιμάζουμε. Ναι, 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 ναι. Προσπαθώ να πάρω μια μπουκιά που να έχει μέσα και noodles και αυτό και ζουμί. 3, 2, 1. Είναι πανταπαγωρικά νόστιμο, δεν σας πω ψέματα. Είναι μαγικό, αν μας αρέσουν αυτές οι γεύσεις είναι θα κλάψετε. Το κάναμε μέσα σε 20 λεπτά, δηλαδή το δύσκολο είναι να μαζέψετε τελικά στην αρχή. Όλο το υπόλοιπο είναι μέσα σε μια κατσαρόλα γίνεται. Να το φτιάξετε, μου άνοιξε μία και το καύσιμο. Να πείτε και καμιά ταϊλανδέζικη μπύρα μαζί, τσιντάο, δεν ξέρω τι πίνουν εκεί, κάτι τέτοια φοβερά. Είναι μαγικό, μου το κοτόπουλο και κάρι, να το φτιάξετε. Με πολύ αγάπη από μένα. Συνταγή τώρα πλωστάσιο άρρωστο, δηλαδή την κάνεις τώρα σε φίτλο σου ψαγμένο και κλαίει και λέει μα από πού το πήρες αυτό και το έχεις κάνει στη σπίτι σου. Να το κάνετε, είναι το χαγάκι, κάνετε subscribe, κάνετε like, γράψτε μου τι πιστεύετε για όλα αυτά.
Προχωράμε, είμαστε εδώ για σας. Ό,τι κουστάρετε θέλει, τα βλέπουμε. Δημήτρης Φώτης, Μύρονες, Love Forever and Ever. Και το καλοκαίρι αγκαλιά στις παραλίες. Με μονοκίνη. Top.